Στη θέα του 59χρονου που προκάλεσε το μακελιό στις μοίρες, οι συγγενείς των θυμάτων ξεσπούν. Ακολουθεί πανδαιμόνιο. Ο κατηγορούμενος είναι κόκκινο πανί για τα παιδιά του άτυχου συνταξιούχου που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον λιντσάρουν. Κανείς δεν μπορεί να κατευνάσει την οργή τους, ενώ οι αστυνομικοί με δυσκολία μεταφέρουν τον κατηγορούμενο μέσα στο δικαστήριο. Κραυγές πόνου και οργής των παιδιών του 79χρονου αντιχούν και μέσα στο δικαστικό μέγαρο, όπου επιχειρούν και πάλι να τον φτάσουν τη στιγμή που βγαίνει από το γραφείο του εισαγγελέα. Η μητέρα μου είναι πυροβολημένη στο πανεπιστημιακό και ο πατέρας μου είναι νεκρός. Χωρίς λόγο και αιτία είναι νεκρός, επειδή αυτός απλά μέθησε. Δεν μέθησε, παιδί, μια χαρά. Κάνει το μέθησμα. Και σήμερα δεν θυμάται ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο. Δεν το θυμάται. Πήγε και κοιμήθηκε. Θάψαμε τον πατέρα μας, αλλά τώρα. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ναι, και εμείς δεν είμαστε ανθρωπάκια. Αν τιμωρηθεί, δεν το σταματάμε, τέλος. Δεν είμαστε ανθρωπάκια. Αν θένε, βέβαια, στις καλούς είμαστε θα το συνεχίσουμε και εμείς διαφορετικά. Στις κακούς θα γίνουμε χειρότεροι. Ναι. Εκεί μας οδηγεί το κράτος. Εκεί μας οδηγεί. Όπλο και εμείς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Θα γίνουμε τις διαφορές μας μετά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη και ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος της 65χρονης σύζυγου του θύματος και των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο διαμέρισμα το οποίο γάζωσε πριν τραπεί σε φυγή. Ακόμη κατηγορείται για οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή. Να δείτε μόνο τις τρύπες εκεί από τις μπαλωθιές είναι φρίτσι. Μετά που εκτέλεσε τον Κωστή, πήγε στο διπλανό δωμάτιο και πυροβολούσε εσωτερικά στο δωμάτιο. Θυσιάστηκε ο Κώστας για να σωθούν τα άλλα τα παιδιά. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, είναι πλέον συντετριμμένος, καθώς αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν είχε συνέστηση την ώρα του μακελιού για το κακό που προκάλεσε. Είχε παντελή έλλειψη συνείδησης κατά τη στιγμή τελέσεως της αποδιδόμενης πράξεως. Δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί και να διακρίνει το άδικο της πράξης του και να συμμορφωθεί λόγω ακριβώς της αρρώστιας του και της επίρρειας του αλκοόλ. Είναι συντετριμμένος και φυσικά λυπάται πολύ για το κακό που προκάλεσε χωρίς να έχει συνέστηση. Όσα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος φουντώνουν την οργή των συγγενών του θύματος που μιλούν με αγωνία για το θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεξαν και τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο την ώρα του φωνικού αμόκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμάσαι ότι έβγαλες όπλο και έριξες 16 σφαίρες και κότεψε να σκοτώσεις και παιδιά και να λες ότι δεν θυμάμαι το πρωί και να έχεις και στόχο. Δεν γίνεται. Είναι ράκος είναι σήμερα αυτό το παιδί, ράκος. Θεωρώ ότι είναι ψύχρεμος, το χειρίζεται με πολύ σοβαρότητα και παρόλο της ηλικίας του πολύ ψύχρεμος, δεν πάβει όμως να του φύγει τραύματα. Όλοι, όπως λένε, αντίκρισαν σήμερα για πρώτη φορά το δολοφόνο του άτυχου 79χρονου, ενώ αδυνατούσαν να βρουν οποιαδήποτε εξήγηση για το μακελιό. Εγώ τώρα λίγο δεν απαντώ. Να δω ποιος είναι, ποιος σκότωσε τον πατέρα μου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Ο νους μου δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πρέπει να τιμωρηθεί. Και έπινε, λες, ναι, είχε φάει ξύλο, λέει, η γυναίκα του, γι' αυτό και χωρίσανε. Οι σκηνές ένταση συνεχίστηκαν μέσα στο δικαστικό μέγαρο κατά τη μεταφορά του κατηγορουμένου στο γραφείο του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 10 το πρωί της Τρίτης. Με τη δημιουργία των αστυνομικών να συγκρατεί και πάλι τους συγγενείς των θυμάτων μέσα στο δικαστικό μέγαρο, ο 59χρονος φυγαδεύτηκε από την πλαϊνή έξοδο κινδύνου και επέστρεψε στα κρατητήρια χωρίς να πει το παραμικρό.